Παίζουμε αυτή την Κυριακή με το Sporting. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το Sporting έρχεται από μια μεγάλη νίκη μέσα στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ πως η ψυχολογία τους είναι αρκετά ανεβασμένη. Έχουν μια τριάδα ξένων παικτών οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Έχουν τη Ρέιμερ, παραδείγματος χάρη, που είναι δεύτερη σκόρη στο πρωτάθλημα με 22 πόντους μεσόωρο. Έχουν τη Μούρνα, ένα πολύ έμπειρο playmaker που είναι η τρίτη της χρονιάς στην Ελλάδα και δεύτερη στο Sporting. Και έχουν και την Κόστοβιτς που ήταν μια από τις καλύτερες ξένες παίκτριες την περσινή χρονιά. Αυτές πλησιώνονται από τέσσερις Ελληνίδες, που και αυτοί έχουν εμπειρία στην εθνική κατηγορία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο για μας. Όχι, δεν νομίζω. Ήταν μια ήττα εντός προγράμματος. Νομίζω ότι δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να ιτηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, έχει ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στον Παναθηναϊκό, που εκεί πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά δεν θα μας επηρεάσει καθόλου. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας, αυτό που μπορούμε, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Και ευελπιστούμε ότι να γυρίσουμε με την νίκη. Όχι, η καθημερινότητά μας είναι ίδια όπως κάθε εβδομάδα. Κάνουμε συνέχεια διπλές προπονήσεις. Κάνουμε την τακτική μας εναντίον στα επιθετικά συστήματα που έχει ο αντίπαλος και προετοιμαζόμαστε ώστε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του. Να σας πω ότι δεν έχουμε μάθει εμείς. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας αυτό που συναντάμε εδώ φέτος. Νομίζω ότι είναι ευχάριστο και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα καλώς ή κακώς είναι μαθημένη από τα ταξίδια. Έτσι αλλιώς έχει συνεχόμενα παιχνίδια εκτός Κρήτης, άρα δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει. Θα πάμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Έχουμε μια δύσκολη αποστολή απέναντι στο Sporting, μια ιστορική ομάδα και ένα σωματείο όπου έχει γράψει δική του ιστορία στο ελληνικό γυναικείο μπάσκετ. Πρόκειται για μια ομάδα σκληροτάραχυλη με καλές ξένες αθλήτριες αλλά και Ελληνίδες, όπου μέσα στο γήπεδό της κυρίως χτυπάει όλα τα μάτς, παίζει δυνατά. Έκανε και ένα διπλό μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, που είναι μια πολύ δύσκολη έδρα και δύσκολα θα περάσουν ομάδες από εκεί. Από εκεί πέρα, εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες σε αυτά που θέλει ο coach να βγάλουμε μέσα στο παιχνίδι όσον αφορά την τακτική μας άμυνα και επίθεση. Και να πάμε να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο για να μπορέσουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα.